Γεια σας, κυρία Έλενα, σήμερα είσαστε. Κάθε μέρα είσαι, αλλά σήμερα. Σήμερα δεν είναι η καλύτερη Έλενα που έχετε δει. Ναι, ρε Λιφτράκι, είναι. Είναι. Είναι πραγματικά. Το μπλε είναι, σας πάει. Εντάξει, Σοφία. Ξέρεις τώρα, αφού το ξεκινήσατε, ναι. Συνέχισε το μία. Ωραία, ευχαριστώ, αγαπούλα μου. Λοιπόν, αγάπη μου, η τόνη που έχεις διαλέξει δεν είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε πολύ πρωταγωνιστική. Είναι λίγο άοσμη. Μου θυμίζει λίγο αυτό που είπα στη Χριστιάνα νωρίτερα. Σαν εικόνα, όχι επιλογής ρούχων, σαν εικόνα δεν μου κάνει ένα κορίτσι, μια γυναίκα η οποία πιστεύει αυτό που πάει να κάνει. Κάπως εδώ δεν έχεις κάνει πρωταγωνιστικά βήματα. Δεν είσαι λαμπερή, όχι εσύ ίδια, αυτά που επέλεξες. Δεν έχουν ένα χαρακτήρα που συνήθως τα πράγματα που διαλέγεις και τα ρούχα που φέρνεις έχουν χαρακτήρα. Και μου κάνουν κάπως απρόσωπο το σημερινό εμένα look σου. Και δεν σε τοποθετώ στο μπαζάρ. Είναι λίγο δύσκολο. Σε τοποθετώ να βγαίνεις με τις φίλες σου. Δεν με νοιάζει 20, 30, 40. Mm-hmm. Ξεχνάμε αυτό το θέμα. Και έχει ένα... Δεν έχει ύφος ανθρώπου που πάει για casting, για δουλειά, για συνέντευξη. Όχι. Οποιαδήποτε ηλικία βάζω, μέσα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Γιώργο. Κατερίνα. Γιώργο. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα από το σακάκι και από τη φούστα. Είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Από εδώ φαίνεται ότι είναι το ίδιο. Δηλαδή ποσός με ενδιαφέρει αν είναι ή δεν είναι το ίδιο. Εμένα μου αρέσει. Και είναι πολύ must αυτή την εποχή. Και για αυτή τη σεζόν. Και το μέσα, όλη αυτή η κατάσταση με το γυλαίκο, με το μπλε πουκάμισο που είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και ταιριάζει υπερβολικά με αυτό το καμιλό. Και αυτό το, τη φανέλα που είπες, που δεν είναι φανέλα, αλλά είναι φανέλα, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό. Θα ήθελα ιδανικά να σε δω με τη φούστα, με το πολύ ωραίο σακάκι έτσι προς το ρηγμένο στους ώμους σου, με ένα μπλε πουκάμισο σαν αυτό που φοράς ή με ένα τζιν πουκάμισο που θα ήταν ακόμα καλύτερο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, και με τις μπότες από κάτω σε μονοχρωμία στο ανοιχτό μπέζ. Ευχαριστώ. Βουαλά. Και ως τέλειος κλείνει την τελετή αυτή τη σεμνή. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας πω ότι εγώ δεν θα ήθελα να ποινικοποιήσουμε τον όρο νεανικό look. Αυτό είναι νεανικό look. Εντάξει, δεν μπορεί, δεν νομίζω ότι θα ήταν το ίδιο αν το φοράγε μια πολύ μεγαλύτερη γυναίκα από την ηλικία της Σοφίας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί, αν θέλει. Αλλά δεν δείχνει το ίδιο. Εγώ θα ήθελα να το πω αυτό. Και να σου πω ότι γενικά μου αρέσει, όμως είναι αρκετά φλίαρο. Δηλαδή, θα ήθελα να λείπουν οπωσδήποτε τα σκουλαρίκια, το πλεκτό. Να φύγουν. Ναι. Και το πλεκτό και να μείνει ίσως το γαλάζιο μπουκάμισο για να δώσει λίγο φως και όλο το υπόλοιπο να είναι όπως είναι. Αυτό. Δύο. Ευχαριστώ. 10,1 είναι η τελική βαθμολογία για σήμερα, Σοφία μου, μπορείς να επιστρέψεις.